Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι Χρυσά Κοσμίδου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες το έργο της ειδικής περιβαλλοντολογικής μελέτης και του σχεδίου διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura. Πάμε να θυμηθούμε τι ακριβώς είχε υποθεί εκείνη την ημέρα και αμέσως μετά, ζωντανά εδώ στο στούντιο του Δίκτυο 1, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς, Μαρία Αντωνίου. Σήμερα είναι η μέρα που γίνεται η παρουσίαση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης στα πλαίσια της διαβούλευσης που διαρκεί μέχρι 6 Οκτωβρίου εδώ με το Δήμο Καστοριάς και τη μελετητική ομάδα παρουσία του επικεφαλής της ομάδας του Νίκου του Γιαννάκη. Είναι η μελέτη που εκπονείται τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα παρουσιαστεί η μελέτη. Εντοπίσαμε κάποια θέματα στα οποία έχουμε αντίρρηση ως αυτοδιοικητικά σχήματα, τόσο εμείς όσο η Δημοτική Αρχή. Θα γίνει μια συζήτηση όπως έτσι πρέπει να γίνεται στα πλαίσια της διαβούλευσης, πάντοτε με γνώμονα το καλό της τοπικής κοινωνίας μέσα στα πλαίσια έτσι του επιτρεπτού. Στη σελίδα 216, όπου αναφέρεται και για ουσιαστικά την πρόταση που υπάρχει από τη μελετητική ομάδα όσον αφορά τη λειτουργία της εκτροφής των γονιδόρων ζώων και μάλιστα το επεκτείνει και σε όλη την επικράτεια της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό έχουμε και επιχειρήματα, είναι παρόντες εδώ όλοι οι εκτροφείς μαζί με τον πρόεδρό τους, όπου ξέρουμε πολύ καλά, τουλάχιστον εγώ όσο γνωρίζω τα τελευταία 50 χρόνια, δεν είναι μια νέα δραστηριότητα, είναι η δραστηριότητα η οποία δημιούργησε πολλές θέσεις εργασίας και συνεχίζει να έχει δραστηριότητα και δεν έχει δημιουργήσει ουσιαστικά απολύτως κανένα πρόβλημα και απασχολεί πάρα πολλούς εργαζόμενους. Είμαστε αντίθετοι σε αυτό, το έχουμε πει και στη μελετητική ομάδα και θα ακουστούν και εδώ πέρα όλες οι απόψεις. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε αυτήν την ανοιχτή συζήτηση και στη συνάντηση για συζήτηση μέσα στο πλαίσιο της διαχείρισης του περιβάλλοντος και του ειδικού σχεδίου για τη διαχείριση των περιοχών Natura. Θα ακούσουμε αυτά που έχουν να μας πούν οι καθήλυνα αρμόδιοι, οι μελετητές, οι οποίοι έχουν συντάξει ένα σχέδιο το οποίο αυτή τη στιγμή αφορά μόνο προτάσεις και αυτό είναι το καλό της υπόθεσης, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μεμπτά σημεία εντός του σχεδίου που χρειάζονται και συζήτηση. Θα πρέπει επίσης να παραγραφούν και με αφορμή αυτό εμείς θα προκαλέσουμε και ένα δημοτικό συμβούλιο όπου θα πάρουμε τις αποφάσεις μας και θα καταθέσουμε εγγράφως τις απόψεις μας επί αυτού του σχεδίου. Συμφωνώ απόλυτα με τον Αντιπεριφερειάρχη. Μιλάμε για το κομμάτι που αφορά τη Γούνα με πρόταση να καταργηθούν ή να σταματήσουν τη λειτουργία τους τα εκτροφεία και μιλάμε για ένα κλάδο, εγώ θα πω ότι ο κλάδος που έχει πληγεί, αλλά αυτή τη στιγμή ό,τι έχει απομείνει στον συγκεκριμένο κλάδο είναι τα εκτροφεία και είναι και η εργασία η οποία προσφέρουν σε όσους έχουν απομείνει και στον κλάδο αλλά και στην περιοχή. Σήμερα είναι μια μεγάλη χαρά γιατί επιτέλους, ύστερα από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πήραμε το OK ας πούμε, από την υπηρεσία μας, την αρμόδια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να βγάλουμε το τεύχος αυτό στη διαβούλευση, προκειμένου να ξεκινήσει ένας διάλογος με την τοπική κοινωνία καταρχήν και βεβαίως και όλους τους φορείς και την ευρύτερη κοινωνία, την ελληνική, όλοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και είναι και να σας πω κιόλας και το ιδιαίτερο, το πιο σημαντικό κομμάτι της όλης προσπάθειας. Είναι ένα κομμάτι που εμείς είμαστε ας πούμε, μέσα σε ένα γραφείο και στο πεδίο που κάνουμε τις έρευνές μας, απομονωμένοι κάπως από τις διαδικασίες τις κοινωνικές που γίνονται συνεχώς και τρέχουν με τον χρόνο. Δουλεύουμε 4 χρόνια, έχουμε παραδώσει τη δουλειά μας από το 2022 σε πρώτο στάδιο και βεβαίως από τότε τα πράγματα συνεχώς χειροποιούνται και αλλάζουν και είναι ευκαιρία να τα συζητήσουμε προκειμένου να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μας. Τίποτα να προσθέσω από όλα αυτά που εμείς ερχόμαστε να προτείνουμε δεν είναι δεδομένο και τετελεσμένο. Έχουμε μάθει με κάποιο τρόπο να είναι λίγο γρήγορες οι διαδικασίες των διαβουλεύσεων. Στην περίπτωση τη δική μας, μόλις τώρα ξεκινάει η διαδικασία αυτή και γι' αυτό τον λόγο και κάποιοι δεν έχουν ακόμα μάθει περί αυτών των προτάσεων, δεν τους έχουν δει ακριβώς έτσι όπως κατατίθεται. Ανοίγει ένας διάλογος αυτή τη στιγμή με κάποιες κατατεθειμένες προτάσεις. Και να πω επίσης ότι ο στόχος της δουλειάς μας είναι ότι βγαίνουμε να διατηρήσουμε τις αξίες της ζωής, της φύσης. Ένα κομμάτι που έχει μεγάλο από αυτό η Καστοριά και αυτό θα δούμε και στην παρουσίαση. Με την προϋπόθεση όμως και με τρόπο τέτοιο κουμπωμένο ότι δεν διακυβεύεται η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της περιοχής. Δηλαδή ότι η οικονομία της περιοχής μπορεί να προχωράει χωρίς να έχει προσκόμματα. Άρα, εάν κάτι δεν πάει καλά από τη μία πλευρά, πρέπει να διορθωθεί κάτι άλλο για να κουμπώσουμε την άλλη πλευρά. Αυτά που είπαν πριν δηλαδή οι κύριοι εδώ του Δήμου και της Περιφέρειας, ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης, είναι πολύ, πολύ χρήσιμα, διότι εφόσον υπάρχει πρόβλημα, κάπου χτυπάει αυτό
αυτή η πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι, προφανώς και θα διορθωθεί και θα τροποποιηθεί αναλόγως, ώστε να μην υπάρχει αυτή η πρόταση. Σε μια κοινωνία η οποία δεν έχει τα απαραίτητα, δεν έχει νόημα να μιλάμε για τη φύση. Δηλαδή, αυτά πρέπει να πάνε μαζί. Όπως σας είπαμε λοιπόν, πάμε στο στούντιο 2 και συνδεόμαστε με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου. Καλησπέρα, κυρία Αντωνίου. Καλησπέρα, κυρία Κοσμίδου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα να τα πούμε. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ήταν μια πολύ σημαντική μέρα, μακρά μέρα από το πρωί, με διάφορες συναντήσεις και στο γραφείο αλλά και στο μετέπειτα στις 3.30 με την έλευση του Υφυπουργού Μεταφορών και υποδομών, αρμόδιο για τις υποδομές, τον κύριο Ταχιάο, που μόλις τελειώσαμε τη μεγάλη αυτή συνάντηση και αυτό που μπορώ να μεταφέρω και σε εσάς αλλά και στους τηλεθεατές, κύριε Κοσμίδου, είναι ότι νομίζω ότι έχουμε λευκό καπνό σε ένα μεγάλο και πολύ σημαντικό έργο που το συζητάμε πολλά χρόνια τώρα. Όντως το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, κυρία Αντωνίου, για να βάλουμε στο κλίμα και τους τηλεθεατές μας. Αυτό που είπατε ήταν μια πάρα πολύ έντονη ημέρα η σημερινή και για εσάς. Ξέραμε ότι το σημερινό απόγευμα είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο για τον Δήμο Νεστορίου, αλλά για ολόκληρη την ΠΕ Καστοριάς, καθώς οι τρεις δήμαρχοι, Κορετζίδης και Παπτσόγλου και Γκος Λιόπουλος, συγκάλεσαν ευρεία σύσκεψη σήμερα το απόγευμα με θέμα φυσικά το φράγμα του Νεστορίου. Παρούσα η τοπική βουλευτής, όπου έχετε σκύψει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, σε όποια θέση και να ήσασταν, και ως επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη και με την προηγούμενη φορά που είχατε εκλεχτεί βουλεύτρια Καστοριάς και τώρα, και παρόν ήταν και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος. Ακριβώς. Δώστε μας λίγο το κλίμα. Λοιπόν, πάμε να πούμε από αυτό που είναι το πιο επίκαιρο, που είναι σημερινό και νομίζω έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Υπάρχει το έργο του φράγματος Νεστορίου που έχει πολλαπλό ρόλο για μένα. Δεν είναι μόνο ως ένα φράγμα που θα αποταμιεύσει σπουδαία ποσότητα νερού. Είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει άρδευση σε περίπου 72.000 στρέμματα αγροτικής γης, ένα νερό που προβλέπει την υδροδότηση για 23.000 πολίτες. Είναι ένα νερό που ένα φράγμα το οποίο θα δώσει και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ένα φράγμα που μπορεί να αποτελέσει τουριστικό πόλο έλξης στην περιοχή, με αυτό το καταπληκτικό τοπίο που έχει η χαράδρα αυτή του γράμμου σε εκείνο το σημείο. Επίσης, μια προοπτική που ανοίγεται για αυτό το μεγάλο έργο είναι ουσιαστικά να μπορέσουμε να δώσουμε και νερό καθαρό προς τη λίμνη της Καστοριάς. Για μένα όμως, με τα δεδομένα της τωρινής κλιματικής αλλαγής, νομίζω ότι αυτό το έργο δεν αφορά, όπως λέτε, το Δήμο Νεστορίου είτε το νομό Καστοριάς, αφορά όλη τη χώρα. Και γιατί το λέω αυτό? Με τα δεδομένα της λειψιδρίας που είδαμε φέτος το καλοκαίρι ή τις απότομες πλημμυρικές παροχές λόγω της κλιματικής αλλαγής που το βλέπουμε κάθε χρόνο να έχουμε τεράστιες καταστροφές, είτε τεράστιες πυρκαγιές, είτε λόγω της ξηρασίας πολλών χρόνων, είτε τεράστιες πλημμύρες όπως είδαμε πέρυσι στον Ντανιέλη στη Θεσσαλία που πλημμύρισε όλος ο Θεσσαλικός κάμπος, μας δίνει ουσιαστικά αυτή τα φράγματα γενικά, νομίζω πρέπει να δοθούν προτεραιότητα στα φράγματα για πολλούς λόγους. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα ως ταμιευτήρας νερού, είναι νομίζω ένα πολύ σημαντικό έργο που θα πρέπει εμείς ως Δυτική Μακεδονία, τον πλούτο που έχουμε σε υδροφόρους ορίζοντες και σε επίγεια επιφανειακά ύδατα, θα πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε και όχι να αφήνουμε το νερό να ρέει άσκοπα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο για πολλούς λόγους τους οποίους προανέφερα. Πάμε να δούμε όμως το ιστορικό. Ξεκινήσαμε λοιπόν όταν ήμουνα στην Ομαρχία Καστοριάς με τον Ομάρχη τον Κώστα Τολιάντη, ο οποίος σήμερα ήταν και αυτός στη συνάντηση, να ξεκινήσουμε τη μελέτη αυτού του μεγάλου έργου και επίσης το πολύπλοκο ρόλο του. Η μελέτη αφορούσε όχι μόνο τον ταμιευτήρα νερού, αφορούσε πόσο η περιοχή θα αρδεύσει, τι υδροδότηση μπορούμε να έχουμε και πόση ενέργεια. Σχεδιάστηκε σε σημείο έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια εξαιρετική λίμνη
πολύ, με μεγάλο βάθος και με μεγάλο, νομίζω 6 χιλιόμετρα θα είναι η επιφάνειά του. Mm-hmm. Λοιπόν, ήταν ένα πολύ οραματικό έργο όταν σχεδιάστηκε. Έρχομαστε το 2009 με κυβέρνηση τότε Κώστα Καραμαλή, που χρηματοδοτείται και εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Mm-hmm. Δημοπρατήθηκε το 2011, με προϋπολογισμό νομίζω αρχικό 49 εκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν από το 9, από το 11 που δημοπρατήθηκε, ξεκινάει η κατασκευή του έργου. Σήμερα είχαμε την χαρά και την τιμή με τον αρμόδιο Υφυπουργό Μεταφορών, υποδομών, αρμόδιο για τις υποδομές, το ξεκαθαρίζω, να πάμε να επισκεφτούμε το φράγμα, να δούμε από κοντά όλα τα στάδια τα οποία έχουν μέχρι στιγμής υλοποιηθεί. Το ευχάριστο λοιπόν σε αυτή την σημερινή μας συνάντηση είναι ότι έχουμε, όπως είχαμε αποφασίσει από κοινού, είχα προκαλέσει μια σύσκεψη στο γραφείο του κυρίου Σταϊκούρα, του Υπουργού των Υποδομών και Μεταφορών. Οφείλω να πω, για να έχουν μια συνέχεια οι τηλεθεατές μας, ότι αυτό το έργο ήταν ενταγμένο στο ΠΑΑ, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Έγινε προσπάθεια από την ηγεσία τότε του ΠΑΑ να βρεθεί μια ρότα, μια φόρμουλα, με μετά από τη διασκέψη με τον κύριο Σκρέκα. Όλα αυτά τα είπαμε σε αυτή τη σημερινή μας συνάντηση, μετέπειτα με τον κύριο Γεωργατά, προκειμένου να ξαναπάμε, να είχαμε τη δικαστική, γιατί μετά το 2014-2015 που σταμάτησε το έργο ουσιαστικά, από τον εργολάβο που είχε αναλάβει αρχικά και από το σχήμα που μετά διαδέχτηκε τον αρχικό εργολάβο αυτού του έργου, είχαμε μια δικαστική διαμάχη που οδήγησε σε μια απόφαση του εφετείου το 2021, οπότε το 2022 ξανακοιτάμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε αυτό το μεγάλο σημαντικό έργο για την περιοχή και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, είχαμε το 23 πέρυσι την πρώτη συνάντηση στο Υπουργείο με τον αρμόδιο Υπουργό. Φυσικά είχα επισκεφτεί και τον κύριο Ταχιάο που ήρθε σήμερα. Μετέπειτα ήρθε ο κύριος Ταχιάος σε μια επίσκεψη να το δει από κοντά, αλλά λόγω των καιρικών συνθηκών χιόνια, νομίζω ήταν Φεβρουάριος με Μάρτιος του 23. Του 24, συγγνώμη, ναι. Του 24 αυτής της χρονιάς, το 23, ναι, δεν ήμουν βουλευτής τον Ιανουάριο του 23, πριν δηλαδή 6 με 7 μήνες έγινε η πρώτη συνάντηση, ήρθε ο κύριος Σταχιάος, είδε το έργο, απλά ήταν αρκετά χιονισμένη η περιοχή και δεν μπορούσε να έχει καμιά καλή εικόνα. Σήμερα είδαμε όλες τις λεπτομέρειες του έργου, έχει δοθεί από τότε, από την πρώτη μας συνάντηση, εντολή έτσι ώστε να γίνει η εκαθάριση της παλιάς εργολαβίας, έτσι ώστε να έχουμε καθαρό τι αντικείμενο έχει αυτός που θα αναλάβει να υλοποιήσει το έργο. Αυτό είναι σημαντικό. Δεσμεύτηκε λοιπόν παρουσία όλων των παραγόντων, παρουσία του Περιφερειάρχη, όλων των αντιπεριφερειαρχών, των δύο αντιπεριφερειαρχών, των χαροταξικού και των θεματικών, των περιφερειακών συμβούλων, είτε συμπολίτευσης, είτε αντιπολίτευσης, είτε μείζωνος αντιπολίτευσης, του Επιμελητηρίου, του ΤΕΕ, του Εργατικού Κέντρου, παρουσία των τριών δημάρχων, ΕΜΟΥ, και όλων των θεσμικών παραγόντων, και φυσικά θέλω μέσα από το κανάλι να ευχαριστήσω θερμά την ψυχή αυτού του έργου, τον Στέλιο τον Κοτσάκο, τον πολιτικό μηχανικό που τρέξαμε, θυμάμαι, από την αρχή, από τη μελετητικά αυτό το έργο και το έχει βάλει, είναι, πώς το λένε, η καρδιά του έργου θα έλεγα, γιατί κάθε έργο έχει και κάποιους ανθρώπους που ξέρουν την κάθε φάση αυτού του έργου. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η συμβουλή του πολιτικού μηχανικού του ίδιου του Στέλιου, και οφείλω να το πω, παρουσία του Κώστα Δουλιάντη που ήταν ο οραματιστής εκείνης περίοδου. Έγινε μια εκτενή συζήτηση, ακούστηκαν όλα τα δεδομένα από όλους τους φορείς. Θέλω να τους ευχαριστήσω, είτε αγρότες, είτε κτηνοτρόφοι, είτε εργατικό κέντρο, είτε σύμβουλοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, επιμελητήρια, θεσμικοί φορείς του τόπου. Και είχαμε την δέσμευση του Υφυπουργού για την ολοκλήρωση. Αυτό μας το διαβεβαίωσε και ο τεχνικός σύμβουλος του έργου που ήταν εκεί παρόντα στην κουβέντα μας, αλλά και τη δέσμευση ότι προχωράμε πολύ μετά την αναθεώρηση, γιατί καταλαβαίνετε κυρία Κοσμίδου, μιλάμε για ένα έργο που σχεδιάστηκε και τιμολογήθηκε το 2005.
Εδώ είμαστε περίπου 20 χρόνια μετά. Άρα, ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμφωνηθεί να πάει σε μια εταιρεία που στην αρχική δημοπρασία ήταν η τρίτη εταιρεία, μια που οι δύο προηγούμενες έχουν ουσιαστικά τελειώσει με το έργο. Έχουν δηλαδή, έχουμε την εκαθάριση από τις δύο προηγούμενες, έτσι ώστε να αναλάβει μια σοβαρή μεγάλη εταιρεία αυτό το έργο και να το ολοκληρώσει, για να μην πάμε σε επαναδημοπράτηση, κάτι που ήταν αιτούμενο όλων των τοπικών παραγόντων, γιατί μια επαναδημοπράτηση αυτού του έργου που καταλαβαίνετε θα μας καθυστερούσε άλλα 2 με 3 χρόνια. Mm-hmm. Να πάμε λοιπόν με την προηγούμενη μελέτη και να προχωρήσουμε συντονισμένοι όλοι, προκειμένου πολύ σύντομα να έχουμε τη νέα υπογραφή σύμβασης και να αναλάβει αυτή η εταιρεία με την οποία έχει δώσει εντολή ο Πρωθυπουργός, εννοώ να προχωρήσει το έργο και που έγιναν όλες οι απαραίτητες διεργασίες από το Υπουργείο Υποδομών, προκειμένου να έχουμε το λευκό καπνό που λέω εγώ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι φαίνεται, τουλάχιστον και από τις τοποθετήσεις όλων των δημάρχων, όλων των θεσμικών φορέων, ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο προκειμένου να έχουμε λευκό καπνό σε αυτό το μεγάλο έργο, που είναι έργο πνοής για την περιοχή μας. Και για τον αγροτικό τομέα και για τους πολίτες και για την παραγωγή ρεύματος και για τους τουριστικούς σκοπούς τους οποίους αναφέρουμε και για τον επαναπλημμυρισμό πιθανότητα της λίμνης. Μάλιστα. Κυρία Αντωνίου, μας εξιστορήσατε 20 χρόνια για το φράγμα του Νηστορίου, την ιστορία του φράγματος του Νηστορίου. Είχαμε τη δέσμευση από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταχεία, ως σήμερα. Πριν από μερικούς μήνες, χαρακτηριστικά, ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ότι το φράγμα αποτελεί ένα προσωπικό στοίχημα. Ξέρετε, εμείς εδώ οι πολίτες της Καστοριάς, και σας μεταφέρω τώρα τον παλμό των συμπολιτών μου, πλέον το φράγμα του Νηστορίου, ό,τι και να ακούμε, νομίζω είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, για να μην πω δύσπιστοι, και νομίζω γίνεται αντιληπτό όλο αυτό επειδή έχουν περάσει 20 χρόνια. Σήμερα έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Είδαμε συλλογικότητα, είδαμε ομαδικότητα, μπήκανε κάτω τα δεδομένα και προχωράμε. Εσείς, σαν βουλευτής. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω, κυρία Αντωνίου. Εσείς, ως βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς, και όχι μόνο από αυτή τη θέση, έχετε ασχοληθεί, όπως προείπα, ενεργά με το συγκεκριμένο θέμα. Το έχετε μελετήσει, το ξέρετε. Οπότε, ποιο χρονοδιάγραμμα θεωρείτε ρεαλιστικό από εδώ και πέρα για την ολοκλήρωση του φράγματος και φυσικά των συνοδευτικών έργων, όπως το αρδρευτικό, και τι πρέπει να κάνουμε ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η σημερινή και η σημερινή δέσμευση θα υλοποιηθεί? Το πιο σημαντικό, κυρία Κοσμίδου, σε αυτό το αιτούμενο και σε αυτό το ερώτημα, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου που έκανα στη σημερινή μας συνάντηση, είναι ότι θεωρώ ότι ο Νίκος Ταχιάος είναι ένας άνθρωπος της Βορείου Ελλάδας, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός ο ίδιος, ο οποίος έχει μια μακρά πορεία σε διάφορα μεγάλα έργα, ξέρει την περιοχή μας πάρα πολύ καλά. Θέλω να τον ευχαριστήσω λοιπόν για τη σημερινή του παρουσία. Επί αρκετές ώρες, από τις 3.30 μέχρι τις περίπου 8, ήμασταν όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Όταν έφτασε στη Θεσσαλονίκη ως διευθύντρια του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο Νίκος Ταχιάος τότε ήταν πρόεδρος της Αττικό Μετρό. Της Μετρό ΑΕ, μάλλον, όχι Αττικό Μετρό, μπερδεύομαι, της Μετρό. Όταν έφτασε στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια που σπούδαζα και είπα ότι θα ξεκινήσουμε το Μετρό, κάποιοι φίλοι εκεί της Θεσσαλονίκης μου λέγανε: αποκλείεται, το ακούμε τόσα 30 χρόνια το Μετρό. Φοιτητές ήμασταν και γεράσαμε. Και όμως, 30 Νοεμβρίου, το Μετρό της Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει. Και το είπα στην τοποθέτησή μου, θέλοντας να δείξω ότι ο αρμόδιος υφυπουργός για το συγκεκριμένο έργο, ο κύριος Ταχιάος, επέδειξε σε αντίστοιχο έργο που περίμενα πολλά χρόνια, η Θεσσαλονίκη το Μετρό, ότι αυτά που λέει γίνονται. Έτσι λοιπόν, όπως είχε δεσμευτεί προς τον Πρωθυπουργό ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης θα ολοκληρωθεί, 30 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει το Μετρό Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν δεσμεύτηκε και η παρουσία όλων αυτών των φορέων ο αρμόδιος υφυπουργός, το ότι έχουμε
ουσιαστικά την εκαθάριση της παλιάς εργολαβίας, που ήταν ένα μεγάλο, που σημαίνει επιμετρήσεις, που σημαίνει τεχνικά, που σημαίνει παραλαβές, που σημαίνει μπορεί να φαίνονται κάποια πράγματα στα λόγια εύκολα, αλλά χρειάζονται πολλά πράγματα για να φτάσουμε να κάνουμε την εκαθάριση μιας εργολαβίας. Και μένει τώρα μόνο η επιτροπή, η υπογραφή από την επιτροπή, μέχρι τη συγκρότηση και η υπογραφή της επιτροπής παραλαβής ουσιαστικά της προηγούμενης κατάστασης και της προηγούμενης εργολαβίας που είχαμε μέχρι τώρα, μια που γνωμοδότησε και το δικαστήριο για την αποδέσμευση της συγκεκριμένης εργολαβίας από τους αναδόχους του που είχαν αναλάβει να κάνουν το έργο. Και προχωράμε. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχουν οι πόροι. Αυτό είναι φυσικά. Οι τιμές που είχε δημοπρατηθεί πριν 20 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι έχουν αναπροσαρμοστεί. Θα πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή από την ήδη υπάρχουσα μελέτη, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, και με την αναπροσαρμογή οι πόροι να υπάρχουν, έτσι ώστε να υλοποιήσουμε το πρώτο κομμάτι που είναι η κατασκευή του φράγματος. Mm-hmm. Μετέπειτα θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να προχωρήσουμε ουσιαστικά την υλοποίηση του αρδευτικού. Γιατί να κάνουμε απλά το φράγμα χωρίς το αρδευτικό όμως, η μελέτη του αρδευτικού βγάζει περίπου, δεν έχουμε ολοκληρώσει, περίπου ένα προϋπολογισμό 140 εκατομμυρίων. Είναι. Δεν είναι μικρό το ποσό, ούτε οι πόροι είναι ατελείωτοι στη χώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γίνεται προσπάθεια σταδιακά, βήμα-βήμα, την ολοκλήρωση πρώτα του φράγματος από το οποίο θα προκύψει η άρδευση των 72.000 στρεμμάτων, και σταδιακά να προχωρήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι να διεκδικήσουμε τη σταδιακή υλοποίηση και του αρδευτικού δικτύου που θα αρδεύσει τις 70.000 στρέμματα. Μάλιστα. Σημασία έχει, όπως λέω πολλές φορές, κυρία Κοσμίδου, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Νομίζω σήμερα ότι ξεκινήσαμε την αρχή του τέλους. Για να δούμε. Μακάρι. Εδώ θα είμαστε ενωμένοι όλοι οι φορείς σε αυτόν τον κοινό αγώνα, σε αυτό που οι πολίτες της Καστοριάς περιμένουν πολλά χρόνια τώρα. Και ευελπιστώ, μια που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει βάλει προσωπικό του στοίχημα την υλοποίηση αυτού του έργου, καταλαβαίνετε ότι έχει μπει πολύ ψηλά στην ατζέντα τη σημερινή κυβέρνηση. Μακάρι, κυρία Αντωνίου, απλώς αυτό που σας είπα και προηγουμένως για να κλείσουμε και το θέμα, γιατί έχουμε να δούμε ακόμα ένα ιδιαίτερα σημαντικό. Πολλά θέματα έχουμε ακόμα στην γραμμότητα. Έχουμε, ναι. Έχουμε. Η αλήθεια αυτή είναι, κυρία Αντωνίου, αλλά σήμερα νομίζω μονοπολεί το φράγμα του Νεστορίου, τα εκτροφεία και η γούνα. Όπως είπα και προηγουμένως. Το πρωί είχα τη συνάντηση και με τη διοίκηση του νοσοκομείου, που έχουμε, κάνουμε και εκεί ένα μεγάλο έργο. Είχαμε πρόσφατα την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού. Που επίσης έχουμε πολλά έργα εκεί. Κυρία Αντωνία, πραγματικά δεν ξέρω αν θα μας φτάσει ο χρόνος για τη σημερινή μας, στη σημερινή μας συνέντευξη. Ας πάρω το ενδεχόμενο ότι καθυστερεί λίγο ακόμα το φράγμα του Νεστορίου. 20 χρόνια μπορεί να πάρει λίγο ακόμα. Έχετε διπλή ιδιότητα. Είστε πολίτης της Καστοριάς και είστε βουλευτής, η τοπική μας βουλευτής. Εάν υπάρξει και άλλη καθυστέρηση, τι είστε διατεθειμένοι να κάνετε προκειμένου να ξεπεράσουμε αυτό το μεγάλο που μας ταλανίζει, που λέγεται καθυστέρηση, και να μπούμε επιτέλους σε πραγματική τροχιά υλοποίησης? Κοιτάξτε να δείτε, τίποτα φαντάζομαι δεν είναι εύκολο αν δεν υπάρχει συνεχής όχληση, και αυτό από την πλευρά μου είναι, το ξέρετε, καθημερινό. Όπου με βρει ο κύριος Σταϊκούρας, όπου με βρει ο κύριος Σταχιάς, όπου με βρουν οι υπουργοί της κυβέρνησης, ξέρουν ότι σου λέω φράγμα Νεστορίου. Ναι. Πάμε να υλοποιήσουμε. Φυσικά η φωνή ενός βουλευτή είναι δυνατή. Αυτό βοηθάει όμως και η τοπική αυτοδιοίκηση, και ενωμένη, και αυτό δείξαμε σήμερα, ότι ήμασταν μια ομάδα ενωμένη, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, βουλευτής, στη διεκδίκηση αυτού του μεγάλου έργου. Έτσι θα συνεχίσουμε λοιπόν, ενωμένοι, προκειμένου να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Γιατί η προσπάθεια, κυρία Κοσμίδου, για να λέμε την αλήθεια, ξεκίνησε από την εποχή ακόμα που ήταν νομάρχης ο Κώστας Ολιάντζης. Mm-hmm. Με τον Στέλιο τον Κοτσάκο να είναι πολιτικός μηχανικός στην νομαρχία τώρα. Ο Στέλιος έχει συνταξιοδοτηθεί, αλλά θα συνεχίσει να προσφέρει, όπως είπε και ο ίδιος, χωρίς αντάλλαγμα, προκειμένου να γίνει αυτό το μεγάλο έργο. Mm-hmm. Άρα, ποιο είναι το σημαντικό που πρέπει να πούμε, πέρα από πολιτικές, για να μην βάλουμε Νέα Δημοκρατία, ενωμένοι
περιφερειακοί σύμβουλοι, αυτοδιοικητικοί άρχοντες πρώτου, δεύτερου βαθμού, ενωμένοι να προχωρήσουμε και να διεκδικούμε αυτό που περιμένει η Καστοριά. Και αυτό το πετύχαμε, κυρία Κοσμίδου, οφείλω να το πω, και στο κομμάτι της αστυνομικής σχολής, που δεν είναι μικρό. Η νέα αστυνομική σχολή που θα φιλοξενήσει 500 αστυνομικούς, συν τους εκπαιδευτικούς, συν τους γονείς, το συν αυτό. Όλο. Μιλάμε για ένα ανθρώπινο δυναμικό που θα έρθει ευελπιστό το 26 στην Καστοριά. Ευελπιστό γιατί είμαστε... Το 25 δεν το προλαβαίνουμε. Κοιτάξτε να δείτε, για 500 άτομα πρέπει να γίνει μεγάλη κατασκευή. Δεν είναι 100 άτομα να τα φιλοξενήσουμε. Όσο μεγαλώνει ο αριθμός των εκπαιδευμένων αστυνομικών, ανεβαίνουν και τα δεδομένα και της μελέτης και τα οικονομικά και τις διαμορφώσεις των χώρων και πολλά άλλα συνοδά πράγματα. Τρέχουμε όμως, το παρακολουθώ από πολύ κοντά και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θέλω να ευχαριστήσω πέρα από τον Υπουργό και τον κύριο Ματζιώκα, τον Επιτελάρχη, που το έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά με όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου, τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου, αλλά θέλω να ευχαριστήσω θερμά και την ΑΝΚΟ, που πολύ σύντομα θα έχει το φάκελο έτοιμο, προκειμένου να δούμε το χρηματοδοτικό εργαλείο, περίπου ένα προϋπολογισμό, το χρηματοδοτικό εργαλείο, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί ουσιαστικά η δημιουργία των κλινών, των αιθουσών διδασκαλίας, ανακατασκευή του κτηρίου, ναι. Όλα τα απαραίτητα, γιατί ήταν ένα κτίριο, όπως ξέρετε πολύ καλά, που ήταν παρατημένο για πάρα πολλά χρόνια τώρα. Τουλάχιστον μια δεκαετία. Κυρία Αντωνίου, σχολεία στη Φυλάκο είναι ένα τεράστιο θέμα, πολύ χαρούμενο. Νομίζω ότι όλοι μείναμε έκπληκτοι από την ταχύτητα με το οποίο κύλησαν οι διαδικασίες και να μιλάμε, είμαστε στο 24, για το 26 δεν είναι τίποτα. Πραγματικά δηλαδή, είναι πολύ σύντομα, έρχεται το 26. Θέλω πάνω όμως σε ένα άλλο θέμα που πραγματικά καίει πολλούς ιδιοκτήτες εκτροφείων γνωφόρων ζώων, αλλά και τους ίδιους τους εργαζομένους. Είδαμε και προηγουμένως το ρεπορτάζ Ελένης Ψωμαδάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια διαβούλευση εδώ στην Καστοριά και παρουσίαση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Καστοριά. Να, μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω μας καίει και θα ήθελα να το συζητήσουμε, κύριε Αντωνίου. Η αλήθεια είναι ότι με το κομμάτι των εκτροφέων έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις, τις πανελλήνιες αλλά και τις ουσιαστικά Πανευρωπαϊκής Ένωσης Εκτροφέων. Έχουμε φτάσει πολλές φορές και στις Βρυξέλλες, παρέα, προκειμένου και επίσης θέλω να πω ότι συνεργάστηκα άψογα μαζί τους την περίοδο του COVID. Με όλους τους ανθρώπους που απαρτίζουν αυτό την επιχειρηματική δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα της γουνοποίειας και αφορά τους εκτροφείς γουνοφόρων ζώων, όπως και τους ανθρώπους που ασχολούνται με το εργοστάσιο και με την τροφή αυτών των ζώων και όλο τον κύκλο αυτών των εργασιών. Συνεργάστηκα άψογα στην πανδημία, όταν θυμάστε πολύ καλά ότι στη Δανία, 17. Την αντίστοιχη περίοδο, αναγκάστηκε η κυβέρνηση τότε της Δανίας και τότε ο Υπουργός να πάρουν απόφαση να θανατώσουν 17 εκατομμύρια ζώα, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, μετά γύρισε μπούμερακ προς τους... Στην τότε κυβέρνηση. Νομίζω έπεσε κυβέρνηση μετά από λίγους μήνες. Εδώ λοιπόν, με πολύ στοχευμένες δράσεις και με τη συνεργασία των εκτροφέων γουνοφόρων ζώων, καταφέραμε να ουσιαστικά να μην προβούμε σε τέτοιες ακραίες τη θανάτωση ζώων, γιατί οι οικολόγοι θα πρέπει να σκεφτούνται και λίγο και το κομμάτι των ζώων, της ευζωίας τους. Δεν ξέρω αν αξίζει να χαρακτηριστούν οι οικολόγοι στην παρούσα φάση, κυρία Αντώνη, όταν ζητάω το θάνατο. Θα σας πω. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πολύ στενή και μια προσπάθεια που έκανα και το προηγούμενο διάστημα, όταν ήμουν Βρυξέλλες, νομίζω πριν από 8 με 9 μήνες, πριν τέλος του 23 νομίζω, που είχαμε συναντηθεί σε πολλά μέρη στο Ευρωκοινοβούλιο, που είχε ξεκινήσει η διαδικασία που ενός εκατομμυρίου υπογραφών από προκειμένου... Ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι δώσαμε όλα τα δεδομένα ως τοπική πανελλήνια
Ομοσπονδία Γουνοφόρων, για να αποδείξουμε ότι είμαστε σύμφωνα με τον κανονισμό του welfare και επίσης ότι όλες οι διαδικασίες είναι με τη λογική της ευζωίας των ζώων, όπως προβλέπονται από τους συγκεκριμένους κανονισμούς. Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτή τη μελέτη. Ενημερώθηκα την Κυριακή, την προηγούμενη Κυριακή. Μια μέρα πριν. Ναι, ενημερώθηκα από τον Περιφερειάρχη, από κανέναν άλλο. Όχι από την εταιρεία που έκανε τη μελέτη, ας πούμε. Από κανέναν άλλο. Ναι. Από κανέναν άλλον, ότι υπάρχει μια μελέτη που είναι, λέει, σε διαβούλευση και θα παρουσιαστεί και προβλέπει αυτό το πράγμα. Ούτε ήξερα από ποιον, τι, πώς, πότε γίνεται, τι γίνεται. Έψαξα λοιπόν και εγώ από μόνη μου να βρω ποιος κάνει αυτή τη μελέτη και τι προβλέπει, από πού έχει η ανάθεση. Μιλώντας λοιπόν με τον συγκεκριμένο μελετητή, μου δώσανε το τηλέφωνο του και επικοινώνησα μαζί του, μου λέει, λέω, δεν έπρεπε να γνωρίζω ως βουλευτής του νομού αυτό, τις προτάσεις και την αυτό. Ο άνθρωπος μου είπε ότι δεν είναι απαραίτητο. Για ποιο λόγο σας είπε δεν είναι απαραίτητο? Ότι δεν χρειαζόταν, να του κάνει μια επιστημονική δουλειά και ο ίδιος κρίνει την επιστημονική δουλειά. Μάλιστα. Σε συνέχεια προσπαθώντας να μάθω από ποιον προέρχεται, αν είναι τελικό, όλο αυτό τον κύκλο, ενημερώθηκα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΠΕΝ για τη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία ανατέθηκε για αρκετούς νομούς, νομίζω Κοζάνης, Φλόρινας, Καστοριάς, Πιερίες και άλλους τρεις, με το ποσό του 1.000.000 ευρώ, και όλος νομίζω, αν είμαι σε θέση να γνωρίζω, το 2019 από την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, προκειμένου να προστατευτούν οι περιοχές Natura. Το 19-24. Okay. Αλλά έχουμε φτάσει στο 24. Ναι. Τώρα, η καθυστέρηση της παρουσίασης, της μελέτης, αυτό δεν μπορώ να σας πω που οφείλεται. Ναι. Πάντως, η πρόταση του συγκεκριμένου μελετητή που έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά ήταν όντως αυτό που συζητάμε. Είναι λοιπόν, θα βγει στη διαβούλευση, θα αποτυπωθούν οι προτάσεις και από τις τοπικούς φορείς όλους, όπως και ο αντίλογος, γιατί από ό,τι ακούω μιλάνε για ότι ξεφεύγουν γουνοφόρα ζώα από τα εκτροφεία και δημιουργούν. Αλλά εγώ θέλω να θυμίσω ότι από τα εκτροφεία δεν φεύγουν εύκολα, γιατί ξέρετε ότι είναι πανάκριβα αυτά τα ζωάκια και τρέφονται με ειδικές τροφές, άρα δεν συμφέρει κανέναν επιχειρηματία που τα ταΐζει με πανάκριβη τροφή, καταλαβαίνετε, με ειδική τροφή, δεν τρώνε ας πούμε από φάγια, έτσι ακριβώς, να φύγουν τα ζωάκια. Υπήρξε, θυμάστε, μία κίνηση κάποιων να απελευθερώσουν αυτά τα ζωάκια, 12-13. Που μάλλον δημιούργησαν τεράστια οικολογική καταστροφή στα υπόλοιπα είδη. Τότε που μαθές απελευθερώθηκαν, θυμάστε, πάπιες, κότες σκοτωμένες κτλ. Από τα ζωάκια που μαθές ελευθερώθηκαν. Υπήρξε διατάραξη του οικοσυστήματος. Άρα τώρα έρχεται να μας πούν ότι κάποιοι, λέει, φεύγουν και έχουν δημιουργηθεί. Σύμφωνα με δεδομένα που έχει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων, είναι πολύ πολύ ελάχιστος ο αριθμός που επιβιώσανε από αυτά τα ζωάκια, ελάχιστος, και που δεν, σύμφωνα με τα στοιχεία που γίνονται από το Life Attias, μια μεγάλη ουσιαστικά έρευνα πάνω σε αυτά τα ζωάκια. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Δημοκρίτη, Ομοσπονδία Εκτροφή, Κυνηγική Σύλλογη. Πολύ ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Σοβαρή δουλειά γίνεται. Σοβαρή δουλειά. Δεν έχουν τα ίδια αποτελέσματα με αυτά που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος μελετητής σε αυτή την προσπάθεια που κάνει για την μελέτη, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα που λέει ο ίδιος ότι έχει συγκεντρώσει και παρουσίασε Δευτέρα. Μία ερώτηση, κύριε Αντωνή. Υπάρχει λόγος ανησυχίας. Εμείς όλοι λοιπόν, και εγώ και όλοι οι φορείς, θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Μπορούμε να ουσιαστικά να αντιπαραβάλουμε σε αυτά που λέει ο μελετητής άλλα δεδομένα που έχουμε, όπως λέτε, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από τις απόψεις, από έρευνα, από τι έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα. Και προς Θεού, μιλάμε για μια επιχειρηματική, μια δραστηριότητα
που απασχολεί γύρω στα 600 με 700 άτομα στην περιοχή μας. Mm-hmm. Και επίσης, που με πολύ κόπο, οι επιχειρηματίες του κλάδου δημιουργήσανε τα κλουβιά, τις επενδύσεις τους με τις επιταγές που ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το welfare. Έτσι, 600-700 άτομα σε μια περίοδο που δεν ερθίζει το επάγγελμα. Φανταστείτε στην ανάκαμψη πόσο μπορεί να αυξηθεί αυτό το εργατικό δυναμικό. Μια ερώτηση για να το κλείσουμε το θέμα και να μας πείτε λίγο, κυρία Αντωνίου, και έτσι να κάνουμε και ένα απολογισμό στο κλείσιμό σας. Υπάρχει λόγος ανησυχίας για τα εκτροφεία? Είναι πρόταση από τη μεριά της μελετητικής εταιρείας? Εμείς προτείνουμε, παρόλο που δεν είναι κανένα εκτροφείο σε περιοχή Natura, να το τονίσουμε. Όχι, και αυτό. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό είναι που επίσης δημιουργεί περίεργες σκέψεις. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι γι' αυτό ανατέθηκε, σας είπα, μια μελέτη το 19, προκειμένου κάποιος μελετής να συγκεντρώσει, θα κληθεί και αυτός να μας αποδείξει τα επιστημονικά δεδομένα που προέρχονται, γιατί άλλα επιστημονικά δεδομένα του Αριστοτελείου παρουσιάζουν τελείως διαφορετικά δεδομένα. Άρα γι' αυτό θα υπάρξει μια διαβούλευση που εκεί οι φορείς όλοι, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου δεύτερου βαθμού, έτσι, ναι, να καταθέσει τις απόψεις προκειμένου να δούμε το Υπουργείο, να δούμε πού θα καταλήξει. Νομίζω όμως ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως θα έχουμε το επόμενο διάστημα και με τους εκτροφείς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο συναντήσεις στις Βρυξέλλες. Είναι ο Καρακουλάκης στις Βρυξέλλες. Είναι ακριβώς. Ο πρόεδρος είναι στις Βρυξέλλες, θα κάνει κάποιες συναντήσεις. Θα είμαι και εγώ στις Βρυξέλλες, νομίζω, στα μέσα Οκτωβρίου. Οπότε και εκεί θα δούμε το ζήτημα, να ενημερώσουμε τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτό το κομμάτι σε επίπεδο Ευρώπης με το τι μελιγενέστε με αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα της περιοχής μας. Μάλιστα, κυρία Αντωνίου, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν είπαμε για το πρόγραμμα των γονοποιών, γιατί ακούω πάρα πολλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κλείσουμε με αυτό, κυρία Αντωνίου. Θετική εξέλιξη για τον κλάδο της γονοποιίας. Να τονίσουμε ότι υπήρχε η απογοήτευση από τη μεριά αυτών των 120 γονοποιών, αλλά σε κάθε δελτίο τύπου, κυρία Αντωνίου, μιλούσαν πάρα πολύ κολακευτικά για το πρόσωπό σας και ότι είσαστε δίπλα στον κλάδο. Δηλαδή, να τα λέμε και αυτά. Είπαμε και το φράγμα, λέμε και... Αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει, νομίζω, από περίπου πέρυσι, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, δεν θυμάμαι πότε με επισκέφτηκαν στο γραφείο, όταν κάναμε την ανακοίνωση, όχι, αργότερα θα έλεγα, κάναμε τον Ιούλιο του 23, μετά τις εκλογές, ουσιαστικά βγήκε η πρόσκληση για το πρόγραμμα το Β. Mm-hmm. Της γονοποιίας, έτσι. Είχαμε το πρώτο πρόγραμμα που εντάχθηκαν πολύ λίγες επιχειρήσεις, γιατί τα δεδομένα των εξαγωγών και ό,τι προέβλεπε η πρόταση από το πρόγραμμα δεν τα είχαν αρκετές επιχειρήσεις Καστοριάς. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο πρόγραμμα επιδοτήθηκαν μόνο 83, νομίζω, επιχειρήσεις. Έτσι αποφασίστηκε και σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το δεύτερο πρόγραμμα. Δεν ήμουν ακόμα βουλευτής τότε. Mm-hmm. Το δεύτερο πρόγραμμα που βγήκε τον Ιούλιο, νομίζω, του 23, η πρόσκληση. Είχαμε τα αποτελέσματα τα πρώτα τον Οκτώβριο και μετέπειτα, νομίζω, Δεκέμβριο, μετά τις ενστάσεις, επιχορηγήθηκαν γύρω στις 145 επιχειρήσεις από το δεύτερο πρόγραμμα. 80 το πρώτο, άλλα σε 143. Υπολείπονταν λοιπόν αρκετές επιχειρήσεις, γύρω στις 200 επιχειρήσεις που γονοποιητικές που δεν είχαν πάρει ούτε από το πρώτο ούτε από το δεύτερο πρόγραμμα. Ήταν μια αδικία. Συγκροτήθηκαν σε αυτόν τον φορέα των 120 που λέτε κι εσείς. Κάναμε συναντήσεις στο γραφείο μου, κλήθηκαν σε όλες τις συσκέψεις που κάναμε κάτω στα Υπουργεία. Εκτός της τελευταίας, που ουσιαστικά η τελευταία που έγινε με τον κύριο Θεοδωρικάκου ήταν ουσιαστικά για να κλείσουμε όλες τις λεπτομέρειες που είχαμε ουσιαστικά διαπραγματευτεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω τα δύο επιμελητήρια της Καστοριάς και της Κοζάνης για την δουλειά που κάνουν πάνω σε αυτό το κομμάτι, προκειμένου να τροποποιήσουμε αρκετούς όρους της πρόσκλησης του δεύτερου προγράμματος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε μεγαλύτερο κομμάτι από τις επιχειρήσεις που δεν επιδοτήθηκαν. Mm-hmm. Σίγουρα
Υπάρχουν και κάποιες επιχειρήσεις που είτε γιατί έχουν πολύ λίγο αύξηση τζίρου δεν μπορούν να μπουν στα προγράμματα, αλλά είναι κάποια, ουσιαστικά έρχεται το κράτος να επιδοτήσει έναν κλάδο το οποίος έχει πάθει ζημιά. Πώς πιστοποιείται λοιπόν η ζημιά του κλάδου? Mm-hmm. Εννοείται από πού μπορεί να πιστοποιηθεί ότι κάποιος έπαθε ζημιά? Από τη μείωση του τζίρου. Ακριβώς. Φυσικά θα τρέξει τώρα η πρόσκληση, από τον Οκτώβριο θα έχουμε τις αιτήσεις. Είναι να τροποποιήσαμε πάρα πολλά δεδομένα έτσι ώστε να πιάσουν αρκετές επιχειρήσεις και μάλιστα κάποιες επιχειρήσεις που πιθανόν με τα νέα δεδομένα, γιατί βάζουμε νέα δεδομένα σε αυτή την πρόσκληση. Βάζουμε δηλαδή το μέσο όρο της τριετίας 17 με 19. Δεν έχουμε μόνο ένα χρόνο. Έτσι. Επίσης βάζουμε όλο το έτος του 22, ουσιαστικά τα οικονομικά στοιχεία του 22. Mm-hmm. Όχι το πρώτο και το δεύτερο εξάμεινο που είχε το β' πρόγραμμα, έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε επίσης κατώτατο τα 10 χιλιάρικα σε σχέση με τα 4 που ήταν στο β'. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και κάποιες επιχειρήσεις ουσιαστικά χρηματοδοτηθούν. Δηλαδή, αν δικαιούταν 10.000 και πήραν 4, θα πάρουν τα υπόλοιπα 6. Τη διαφορά δηλαδή, διαφορά. Ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά mm-hmm. Με όλους τους φορείς, προκειμένου να έχουμε αυτή την κατάληξη, γιατί οι επιχειρήσεις που δεν είχαν καθόλου επιδοτηθεί, γιατί ακούω κάποιες φωνές να λένε συνεχώς επιδοτείται και τρέχετε για τη γούνα. Δεν τρέχω μόνο για τη γούνα, τρέχω για όλα τα ζητήματα, θέλω να πω. Mm. Φυσικά, ό,τι θεωρώ άδικο, όπως αυτούς τους ανθρώπους, τις επιχειρηματίες που δεν πήραν ούτε από το πρώτο ούτε από το δεύτερο πρόγραμμα, που δεν έτυχαν αυτής της εύνοιας του κράτους, θα έπρεπε και αυτή την αδικία όσο δυνατόν να την ενισχύσουμε. Αλλά τρέχω και για τα μήλα, για τις περσινές τις αποζημιώσεις των μήλων. Τρέχω για τα φασόλια που φέτος θα επιδοτηθούν από τον ΕΛΓΑ ξανά. Τρέχω λοιπόν για τα μεγάλα έργα, για την υλοποίηση της σύμβασης του ερδευτικού δικτύου της Γέρμας. Ένα έργο που είχαμε ξεκινήσει επίσης με τον Λιάντσι ως φράγμα. Κάναμε τα παράλληλα έργα αναδασμού. Τώρα υλοποιείται το ερδευτικό δίκτυο έτσι στη μια ολόκληρη περιοχή να μπορέσει να γίνει αρδευόμενη εκεί στο Άργος, στο Γέρμα, και όλα τα μεγάλα ζητήματα της περιοχής. Το φυσικό αέριο που χθες είδαμε να γίνεται εδώ, να έρχεται το LNG έτσι ώστε να μπορέσουμε με τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου που τρέχουμε όλο αυτό το διάστημα, το μεγάλα έργα. Όλα λοιπόν τα μεγάλα έργα που χρειάζεται ο τόπος και που πρέπει να έχει την προσοχή μας. Και θα τα δούμε και πιο αναλυτικά. Απλώς στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο κύριος Καρακουλάκης, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων, ζωντανά από τις Βρυξέλλες, να μιλήσουμε και για τη διαβούλωση και για άλλα σημαντικά θέματα, κυρία Αντωνίου. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Γιατί έχουμε και έργα πολιτισμού που γίνονται. Ήδη 5,5 γίνονται. Ευελπιστούμε άλλα 10-15 περίπου από τον πολιτισμό να είναι καλά η κυρία Σκρέκα εκεί να τρέχει η ανδρομάχη προϊσταμένη, γιατί γίνεται πολλή δουλειά. Δεσμεύομαι και δεσμεύεστε ότι λίγα συντόμως μέσα στις επόμενες μέρες θα κάνουμε μια απολογιστική συνέντευξη με το τι έγινε μόνο το τελευταίο διάστημα. Δεν θα πάμε πιο πίσω, γιατί αυτά είναι δηλαδή σημερινά νέα που είπαμε. Έχουμε να πούμε πολλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Ευχαριστώ και στους θεατές που ήταν μαζί μας. Να είστε καλά, κυρία Αντωνίου. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Και όπως είπαμε, στη τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εκτροφέων και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γούνας, Μίλτος Καρακουλάκης. Καλησπέρα, κύριε Καρακουλάκη. Καλησπέρα σας. Ακούσατε και την κυρία Αντωνίου, από όσο γνωρίζω, που μίλησε και για τα εκτροφεία και για τον κλάδο της ελληνικής γουνοποιίας. Θα ήθελα λίγο, κύριε Καρακουλάκη, είπαμε είστε στις Βρυξέλλες, δώστε μας λίγο το κλίμα, τι κάνετε στις Βρυξέλλες, για ποια θέματα τρέχετε για τον κλάδο, αλλά και θα περάσουμε και στην διαβούλευση που έγινε τις προάλλες. Έχουμε τώρα αυτή τη βδομάδα διπλό ρόλο στις Βρυξέλλες. Είναι καταρχάς για μας η εβδομάδα του Lobbying Week, όπου κάθε χρόνο και ιδιαίτερα σε κάθε νέα εκλογή κάνουμε επαφή με τους νέους ευρωβουλευτές, όσους πιο πολλούς μπορούμε, αν μπορούμε να βρούμε και τους 780, τέλος πάντων, που δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό, αλλά ο καθένας από τη χώρα του όσες πιο πολλές επαφές μπορούμε, αφενός για να παρουσιάσουμε τον κλάδο μας, το τι έχουμε καταφέρει όσον αφορά την κυκλική οικονομία,
Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα εκτροφεία σε όλη την Ευρώπη είναι ο ορισμός της κυκλικής οικονομίας και η λέξη του μέλλοντος είναι το πράσινο, το πρασίνισμα γενικά της οικονομίας, δηλαδή από τύπου στο άνθρακα, στα εργοστάσια, στα εκτροφεία, στον αγροτικό τομέα. Οπότε εμείς ακόμη μια φορά είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό το τομέα, αλλά έχουμε και δεύτερο κομμάτι αυτή τη εβδομάδα. Έχουμε να συναντήσουμε την επιστημονική ομάδα η οποία μελετάει και θα ολοκληρώσει τα αποτελέσματα της μελέτης της κάπου περίπου τον Ιούνιο, μελέτη η οποία έχει παραγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποτυπώσει τα εκτροφεία γουνοφόρων στην Ευρώπη, τόσο βιζών όσο και αλεπούδες, αλλά και τα λίγα φαινακού που έχουμε στη Φιλανδία, να αποτυπώσει το κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο το οποίο έχουν στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης των ζώων και γενικότερα τον τρόπο σύντησης και ούτω καθεξής. Οπότε είναι διπλό το κομμάτι μας αυτή τη εβδομάδα, είναι και πολιτικό αλλά είναι και επιστημονικά δεδομένα, οπότε είναι διπλός ο ρόλος μας. Παρόλα αυτά είναι εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αυτό που πάντοτε λέω, ότι πρέπει να κάνουμε ένα συνεχόμενο και επαναλαμβανόμενο lobbying. Δεν είναι δηλαδή πράγματι, συγγνώμη, παράδειγμα πριν από λίγο είχατε την κύριε Αντωνίου εκεί, μπορεί κάλλιστα να σας πει ότι μπορεί να τη ζαλίζω και καθημερινό στο τηλέφωνο. Οπότε... δεν μας είπε ότι τη ζαλίζετε, μας είπε για συνεχή συνεργασία με τους εκτροφείς και ότι ήταν και επικοδομητική η εν λόγω συνεργασία, κύριε Καρακουλάκη, γιατί όλοι παλεύουμε για ένα πράγμα. Για το καλό του τόπου μας, για το καλό της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Δυτικής Μακεδονίας γενικότερα. Το να πηγαίνει μια επιχείρηση καλά στην Καστοριά έχει συμπαρασύρει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να μην είμαι εκτροφέας, αλλά άμα υπάρχει δουλειά γύρω μου, αλλάζουν πολλά γύρω μου. Σωστά. Βέβαια, μία ίσον καμία, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε μία πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία με τον κύριο Αντωνία, τουλάχιστον δεκαετής. Ναι. Όπου έχουμε πραγματικά τα αποτελέσματα είναι τεράστια. Τα οποία έχουμε πετύχει δεκαετία τόσο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό. Γενικότερα οι επαφές της και η αγάπη της για τον τόπο είναι τόσο μεγάλη που εμείς εντός εισαγωγικών την εκμεταλλευόμαστε όπου μπορούμε και όποτε μπορούμε. Βέβαια, εντάξει, αυτός είναι και ο ρόλος και ο δικός μας και ο δικός της, αλλά πέρα από αυτό, για να έρθουμε στα σημερινά, η αλήθεια είναι ότι αυτή η μελέτη μας έπιασε, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο προετοίμαστος, διότι δεν είχαμε ενημερωθεί πρωτύτερα για τη δημόσια διαβούλευση όπως ήρθε από τους μελετητές, και βέβαια η ενημέρωση ήρθε από τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, οι οποίοι μας είπαν ότι πρέπει να είστε εκεί να δείτε, να ακούσετε τι συμβαίνει κτλ. Βέβαια, μελετώντας τις 4.000 σελίδες του έργου και κυρίως τις σελίδες που αναφέρονται σε εμάς στα εκτροφεία, βλέπαμε ότι παρακλίνει πάρα πολύ από τα επιστημονικά δεδομένα. Και αυτά που είδαμε να γράφονται για τα εκτροφεία είναι ξεκάθαρα υποκειμενικές απόψεις. Οπότε, α, δεν είναι επιστημονική έρευνα, δηλαδή είναι μια έκθεση ιδεών. Γιατί όταν μιλάμε για υποκειμενική άποψη, μπορούμε να το εκλάβουμε ως έκθεση ιδεών, κύριε Καρακουλάκη. Εντάξει, αν ρωτάτε εμένα, θα σας πω ότι αυτά που έχω διαβάσει είναι copy-paste από αυτό που αναμασάνε τα τελευταία 10 χρόνια στην Ολλανδία, και βέβαια με το πρόσχημα του COVID κατάφερε να κλείσει την Ολλανδία. Είναι κάποιες ομάδες στην Ευρώπη οι οποίες θέλουν διακαώς την καταστροφή των εκτροφείων. Κάποιες από αυτές τις ομάδες καταφέραν να πιέσουν πονηρά μέσω του COVID και την κυβέρνηση της Δανίας αλλά και της Ολλανδίας, και χάσαμε δύο από τις μεγαλύτερες παραγωγούς χώρες στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ναι. Αλήθεια είναι ότι εμείς μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε την τύχη να είμαστε ένα δημοκρατικό κράτος κατά κάποιο τρόπο και να αποφασίζουμε δημοκρατικά, αλλά έχουμε χώρες στο Βορρά οι οποίες στο πρόσχημα των ψήφων μπορεί να καταστρέψουν ένα κλάδο, και αυτό που λέμε για τη Δανία και για την Ολλανδία είναι κάτι το οποίο το επαναλαμβάνουμε συχνά, αλλά δυστυχώς έχουμε χάσει δύο από τις μεγαλύτερες χώρες που είχαμε στην ιστορία της εκτροφής παγκοσμίως, με πάρα πολλά χρόνια τεχνογνωσία και πάρα πολύ ισχυρό DNA στα ζώα τους και ποιοτικά και ούτω καθεξής. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το κενό θα πρέπει να το καλύψουμε τώρα εμείς. Είναι και βέβαια ένας από τους λόγους ο οποίος καταφέραμε να πάρουμε την προεδρία της Ευρώπης. Ξέρετε, δεν είναι μικρό πράγμα η μικρή Ελλάδα να έχει την προεδρία ολόκληρης της Ευρώπης και να εκπροσωπούμε στις Βρυξέλλες ολόκληρη την Ευρώπη.
Αλλά εντάξει, όπως και να έχει, είναι ένα συνδικαλιστικό κομμάτι δύσκολο, το οποίο πρέπει να το αναλάβουμε. Πολύ ναι. διαφορετικό από εκείνο της Γουνοπίας. Ναι. Και πάρα πολλές διαφοροποιήσεις. Και σε καθημερινό, αλλά και σε γενικό επίπεδο. Πάρα πολλές διαφοροποιήσεις. Αλλά θα πρέπει να το κυνηγάμε. Κύριε Καρακουλάκη, είπατε ότι πρόκειται για copy-paste κάποιων απόψεων της Ολλανδίας. Είπαμε και προηγουμένως ότι τα εκτροφεία, κανένα εκτροφείο δεν στεγάζεται, δεν λειτουργεί, όπως θέλετε πείτε το, σε περιοχή Natura. Άρα, γιατί να έρθει τώρα... Γιατί να μην υπάρξει κάποια συνεννόηση με τον πρόεδρο, δηλαδή με εσάς, να σας πούνε, έλα πρόεδρε, πες μας λίγο τι γίνεται. Γιατί ενεπλάκει το Life Ατίας. Εταίρος ναι. είναι και η Ελληνική Ομοσπονδία Αγούνας στο συγκεκριμένο θέμα και δεν νομίζω η Ελληνική Ομοσπονδία Αγούνας να συμφωνεί στο να κλείσουν τα εκτροφεία ξεκάθαρα, δηλαδή. Ναι, τι γίνεται. Εντάξει, όχι βέβαια. Και η εκτροφή είναι στο Life, έτσι. Όχι, και η εκτροφή είναι, όχι βέβαια. Και εννοείται πως η Ομοσπονδία δεν θα είναι ξεκάθαρα. Κλείσουν, αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στη διαβούλευση δεν υπήρξε κανείς εκεί. Αλλά τέλος πάντων, έτερων εκάτερων, αυτό δεν έχει να κάνει. Ούτως άλλως είμαστε εμείς εκεί να καλύπτουμε το κενό. Αλλά όσον αφορά αυτό που ζούμε την τελευταία εβδομάδα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Να πούμε ξεκάθαρα ότι είναι μια μελέτη η οποία ξεκίνησε το 2019. Και χωρίς να γνωστοποιηθούν αποτέλεσμα των μελετών, τα οποία... Το Life Ideas δεν είχε, τότε είχε ξεκινήσει. Ναι, ξαφνικά βγήκε στη δημόσια διαβούλευση. Μια τεράστια μελέτη με πολλές φιλοσοφικές ιδέες. Ναι. Σε μορφή brainstorming, χωρίς να συνοδεύεται από κάποια οικονομική ή επιστημονική μελέτη. Ναι. Αλλά και κοινωνικο-οικονομικές μελέτες που ήταν υποχρεωτικό να το έχουν όταν μιλάνε για κλάδους και το πόσο σημαντική είναι για την περιοχή. Προσέβαλε πάρα πολλές διαστάσεις των επιχειρήσεων του νομού. Με γενικότητες και καθόριστες από πλευράς κλήσεων. Οπότε είναι κάτι το οποίο εμείς αφενός δεν μπορούμε να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Αφετέρου, άμα δείτε το έγγραφο το οποίο ανεβάζαμε σήμερα το πρωί στη διαβούλευση, ένα έγγραφο κόλαφος κατά της μελέτης, δείχνει ξεκάθαρα τη θέση μας στο πόσο απέναντι είμαστε σε αυτό. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και το Life Ideas, αλλά δόθηκε. Σήμερα να είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας και μια επιστημονική. Πώς ξεκίνησε το Life Ideas, δηλαδή? Το Life Ideas το πιάσαμε εμείς πρώτη φορά όταν ήρθαμε σε επαφή περίπου πριν από 1,5 χρόνο. Ενώ ένας από τους 7 εταίρους ήταν η Ομοσπονδία και έπρεπε να το έχει υπό τον έλεγχό της, ήταν τελείως στον αυτόματο, στο μέσο εντός εισαγωγικών. Καταφέραμε με μια πάρα πολύ στενή συνεργασία με τους κύριους καθηγητές και τους υπόλοιπους εταίρους του Life να το φέρουμε σε μέτρα, σε μετρήσιμα αποτελέσματα και δεδομένα τέτοια που να αποτυπώνουν την πραγματικότητα των εκτροφείων στην Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε σήμερα, μετά από 5-6 χρόνια, μπορούμε να πούμε με ευκολία ότι το Life είναι η πρώτη επιστημονική αποτύπωση στη χώρα μας, στην Ελλάδα, του πώς κινείται ένα εκτρεφόμενο βυζόν εάν για οποιοδήποτε λόγο διαφύγει από ένα εκτροφείο. Νομίζω το Life Ideas αφορούσε αυτά που απελευθερώθηκαν όμως. Το Life Ideas ξεκίνησε να μελετάει αυτά που απελευθερώθηκαν το 2010 και το 2011, τα οποία ήταν ο μεγαλύτερος πληθυσμός που έγινε ποτέ. Ναι. 30.000 άτομα από την Καστοριά και 20.000 άτομα από τη Χιάτισσα από δύο εκτροφεία, τα οποία θα πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι καταστράφηκαν από εκείνες τις παράνομες ενέργειες και ακόμα δεν έχουμε δει την πολιτεία να καταφέρει να συλλαμβάνει τους ενόχους και να αποδίδει δικαιοσύνη. Και από τις 50.000 άτομα που ελευθερώθηκαν στην Καστοριά, μετά από 12 χρόνια, κατάφερε το Life Ideas να αποτυπώσει 8 στις τελευταίες δημοσιεύσεις του, τουλάχιστον στις επίσημες που έχει. Mm-hmm. Οπότε αυτό τι μας δείχνει εμάς, ότι το εκτρεφόμενο βυζόν δεν μπορεί να ζήσει ελεύθερα έξω στη φύση. Δεν μπορεί να επιβιώσει με τις συνθήκες που νομίζαμε και δεν έχει καμία σχέση με το άγριο βυζόν το οποίο ζει στο Βόρειο Καναδά και είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ δυνατός θηρευτής. Mm-hmm. Εν ολίγης, το Life είναι για μας ένα εργαλείο δουλειά σήμερα, αλλά στην αρχή νομίζαμε ότι το Life θα πήγαινε απέναντί μας. Τέλος πάντων, είτε το παρανοήσαμε είτε ήμασταν λίγο μακριά, η αλήθεια είναι ότι σήμερα είμαστε εδώ σε πάρα πολύ συνεργασία με τους μόλους τους εταίρους του Life και ειδικότερα για το Afterlife, το οποίο ξεκίνησε να τρέχει και δείχνει τις
τους κανόνες εμπλοκής όταν έχουμε διαφυγή βιζών, όταν βρεθεί ελεύθερο στη φύση και το τι κάνουμε, την αιχμαλωσία και γενικότερα τη διαχείριση των βιζών που μπορούν να διαφύγουν από εκτροφία. Οπότε είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για μας το life και το afterlife βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Καραγουλάκη, υπάρχει λόγος ανησυχίας, δηλαδή όταν είδατε να είναι μέσα στη μελέτη να κλείσουν τα εκτροφεία? Βέβαια, να κάνω μια παρένθεση, είδα και ένα δελτίο τύπου Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσης για τη διαβούλευση Natura, να κλείσουν όλα τα εκτροφεία. Η θέση της Ομοσπονδίας, στη δημόσια διαβούλευση του ΙΠΕΝ για την ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη. Διαβάζω λίγο σε τίτλους τι λέει. Για την ευζοία των ζώων, ρήπαση στον υδροφόρο ορίζοντα, το τέλος της γούνας είναι προδιαγεγραμμένο. Βαρύγδουπα όλα αυτά, έτσι? Κύριε Καραγουλάκη. Αυτό είναι η δημόσια διαβούλευση. Εκείνοι έχουν το λόγο τους, εμείς τον αντίλογο. Αυτό είναι η δημοκρατία. Πρέπει να ακούσουμε όλες τις φωνές. Εγώ, ξέρετε, όλη αυτή τη βδομάδα την τρώω στις Βρυξέλλες προσπαθώντας να αποδείξω τέτοιου είδους, ας πούμε, περίεργα μυαλά, να μην τα χαρακτηρίσουμε διαφορετικά και γίνουμε politically incorrect, τονίζοντας το δικαίωμά τους στην αντίρρηση. Βέβαια, μάλιστα αυτό που σου λέω είναι ότι θα υπερασπιστώ μέχρι τελευταία σανίδα το δικαίωμά σου στην αντίθετη άποψη από τη δική μου, αλλά θα σου ζητήσω την ίδια στιγμή να κάνεις και εσύ το ίδιο για μένα, που σημαίνει ότι αυτές οι ομάδες που είναι απέναντι στα εκτροφεία, απέναντι στη γούνα γενικότερα, είναι άνθρωποι οι οποίοι ούτε πρόκειται να φορέσουν ποτέ γούνα, ούτε πρόκειται να δουν τα πράγματα στην αληθινή του σκοπιά, δηλαδή το πώς τα εκτροφεία δουλεύουν φυσιολογικά, το πώς κάποιες βιομηχανίες δουλεύουν φυσιολογικά. Δηλαδή είναι μια ομάδα ανθρώπων γενικότερα στην Ευρώπη, ένα κοινωνικό σύνολο μικρό, το οποίο χαρακτηρίζεται από και με κοινωνικά δεδομένα, οι οποίοι είναι κολλημένοι στο αυτό, στο να κλείσει η γούνα, πολεμάνε τη γούνα παντού. Γενικότερα πολεμάνε πάρα πολλές βιομηχανίες παντού και την ίδια στιγμή είναι ντυμένοι από πάνω μέχρι κάτω σε πλαστικό, φοράνε πλαστικό, οπουδήποτε δεν σέβονται το περιβάλλον. Δηλαδή είναι μια κατάσταση πάρα πολύ αλλοπρόσαλη. Και αυτό είναι και το δύσκολο κομμάτι του έργου μας, να καταφέρουμε να αντιπαρατεθούμε με ανθρώπους τέτοιους, οι οποίοι δεν φέρνουν στην δημόσια αντιπαράθεση δεδομένα και φέρνουν μόνο προσωπικές πεπιθήσεις. Μπορεί οποιοδήποτε να σας πει οτιδήποτε, ο καθένας να θέλει να κάνει, να κρίνει τον εαυτό του οπωσδήποτε. Εγώ είμαι εκείνος που πάντοτε υπερασπίζομαι το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Ο καθένας είναι ελεύθερος να διαθέτει τον εαυτό του όπως θέλει. Αλλά την ίδια στιγμή έχουμε και το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας της έκφρασης, που η έκφραση μπορεί να είναι μέσα και από επιχειρηματική δραστηριότητα και από οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι έχουμε κλείσει τα αυτιά μας επειδή είχαμε κάποιες περίεργες αποφάσεις στην Ευρώπη. Έτσι. Αυτό είναι. Πρέπει να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση. Μάλιστα. Κύριε Καρακουλάκη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο τηλεοπτικό χρόνο. Ήθελα μια πρώτη άποψη σχετικά με όλα όσα υπόθηκαν για τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων, όσα προτάθηκαν. Επαναλαμβάνω εγώ, είναι μια πρόταση. Δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα υλοποιηθεί. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι κάτι που σας ανησυχεί το συγκεκριμένο ζήτημα προς το παρόν. Έτσι. Επουδενή σημαίνει ότι θα υλοποιηθεί, αλλά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να τρέξει και να προχωρήσει, να βγει με κάποια περίεργη καραμπόλα να βγει σε σχέδιο νόμου ή να έχουμε κάποιο προεδρικό διάταγμα περίεργο κρυμμένο μέσα στις περιοχές Natura. Και βέβαια πέρα από τα εκτροφία, εντάξει, ο ντόρος γίνεται για τα εκτροφία, αλλά εγώ έχω δει ότι και όλοι οι υπόλοιποι της περιοχής μας έχουν αντιρρήσεις. Οπότε δεν είναι, είναι μόνο. Και βέβαια δεν μας ανησυχεί, αλλά δεν πάβει να το, εντάξει, να το κοιτάμε, να το κοιτάμε από πολύ κοντά. Δεν αδιαφορούμε κιόλας γι' αυτό, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις και τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε, έτσι. Ναι, άμα δηλαδή δεν αντιδράσει κάποιος, θα πούνε ok, είναι όλοι σύμφωνοι με αυτό το σχέδιο να μην υπάρχουν εκτροφεία. Είναι και αυτό μια άποψη.
Ξέρετε, αν επιτρέπετε, μου επιτρέπετε να παραθέσω την προσωπική μου άποψη, κάπως έτσι το 1987-88-89 φτάσαμε το εμπόριο γούνα στην Ευρώπη. Γιατί όλοι τότε θεωρούσαν τον εαυτό τους πάρα πολύ δυνατό, είχαν όλοι πάρα πολλές δουλειές και κανένας δεν έκανε να ασχοληθεί. Κανένας καρκουλάκης της εποχής, ας το πούμε έτσι, δεν έφαγε μια εβδομάδα στις Βρυξέλλες να προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν για το μέλλον μας ότι το ελεύθερο εμπόριο είναι κάτι το οποίο πρέπει να τηρείται στην Ευρώπη. Και ξαφνικά χάσαμε την Ευρώπη γιατί νομίζαμε ότι γίναμε πράσινοι. Γίναν και 2-3 πολιτικές πόντες, βγήκαν πράσινοι στην Ολλανδία, βγήκαν πράσινοι στη Γερμανία. Μετά από 10 χρόνια δοκιμάστηκε και στην κυβέρνηση. Και τώρα τι ζούμε την εποχή όπου οι πράσινοι έχουν δοκιμαστεί σε πάρα πολλά κράτη της Ευρώπης και έχουν αποτύχει σε όλα πολιτικά. Που σημαίνει ότι η αμπελοφιλοσοφία είναι καλή και ευχάριστη, αλλά είναι καλή για την παρέα και για την πλάκα. Δεν μπορεί να είναι καλή όταν κανείς πάει να κάνει πολιτική ή να παράγει πραγματικό έργο για την κοινωνία. Μάλιστα. Δυστυχώς, κύριε Καρακουλάκη, δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε παραπάνω όλα όσα μας λέτε, γιατί έχουμε υπερβεί το χρονικό όριο. Θα ήθελα όμως να έρθετε με την επιστροφή σας από τις Βρυξέλλες εδώ στο στούντιο του τηλεοπτικού μας σταθμού, προκειμένου να τα βάλουμε όλα κάτω, να τα συζητήσουμε αναλυτικά και να δούμε σε ποια φάση βρισκόμαστε. Ούτως ή άλλως είναι και μέχρι τις 6 Οκτωβρίου η διαβούλευση, οπότε θα μπορέσουμε να τα πούμε και πιο αναλυτικά. Εντάξει, πολύ ευχαρίστω. Να είστε καλά, κύριε Καρακουλάκη. Ελπίζω να γυρίσετε με γεμάτες βαλίτσες για τον κλάδο από τις Βρυξέλλες. Σίγουρα όχι με γεμάτες λεφτά. Γιατί άμα μιλάς με γουναράδες, το μόνο που περιμένουν είναι να ακούσουν λεφτά. Εδώ μιλάμε για εκτροφή και το μόνο που περιμένουν να ακούσουν είναι ότι μπορούν να συνεχίσουν την επόμενη μέρα να δουλεύουν σκληρά. Έτσι. Να πασχίζουν για να βγάλουν 2, 3, 4, 5 ευρώ ένα δέρμα. Οπότε είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Να είστε είναι καλά. Είναι και αυτό κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί στο μέλλον. Έτσι, γιατί πρέπει να συζητηθεί. Την τελευταία πενταετία οι μόνοι που παραμείναν πραγματικά στη δουλειά να επενδύουν είναι τα εκτροφεία και πρέπει να σημειώσουμε ότι τα εκτροφεία δεν μπήκαν σε καμία ενίσχυση. Εδώ στο Δίκτυο Έρων τα συζητάμε όλο, κύριε Καρακουλάκη. Καλή συνέχεια στις εργασίες σας στις Βρυξέλλες. Τα λέμε λίγο συντόμως. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Στο σημείο αυτό, με συγχωρείτε, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.